Θεωρώ ότι το πολιτικό περιεχόμενο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Είμαστε ή δεν είμαστε με τον επαγγελματικό στρατό. Βγαίνει ο κύριο Κασελάκη, λέει επαγγελματικό στρατό. Αυτό αλλάζει το αμυντικό δόγμα τη χώρα. Ναι. Δεν είναι μικρή λεπτομέρεια, αλλάζει το αμυντικό δόγμα τη χώρα. Βγαίνει ο κύριο Αποστολάκη, ο οποίο ξέρει πολύ καλά τα θέματα τη άμυνα και είναι στο επιτελείο του κύριου Κασελάκη, και λέει Δε είναι λάθο ο επαγγελματικό στρατό. Mm. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθο ο επαγγελματικό στρατό. Για πολλού λόγου. Και για λόγου επίπεδο άμυνα και για λόγου κοινωνικού, ότι θα φτιάξουμε μια χώρα σαν την Αμερική που μόνο τα φτωχά παιδιά θα πηγαίνουν στρατό, όποιο έχει λεφτά δεν, δεν θα μιλήσει καθόλου με αυτή τη διαδικασία. Η χθεσινή δήλωση θεωρώ ότι εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία λαθών. Κατανοώ ότι όλοι μπορεί να κάνουν ένα λεκτικό λάθο. Το κατανοώ αυτό. Να. Πολύ φοβάμαι ότι η χθεσινή δήλωση δεν ήταν λεκτικό λάθο. Ήταν περισσότερο στο πεδίο αυτό που θα λέγαμε ε, άγνοια. Άγνοια. Και είναι, είναι βαθιά προβληματικό για τόσο κρίσιμα ζήτηματα. Δεν μιλάμε για ένα τεχνικό ζήτημα. Να μην ξέρει το ε3 στο εργάνι. Είναι τεχνικά ζήτηματα αυτά. Ό, όλοι μας έχουμε <Και>, κάνει αλλά... λάθη. Όλοι... Αλλά θεωρώ ότι όταν σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα λες το κρατήδιό τους και ψάχνεις με αυτόν τον τρόπο της λέξη πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι απλά ένα γλωσσικό λάθο. Όλα... Χαίρομαι που βγήκε... Να δικαιολογηθεί και να πει ότι δεν Είπε κούραση και τα λοιπά. Δεν μου έρχονται ελληνικέ λέξει εύκολα, γιατί ναι. έχω ξεριζωθεί από τα 14. Νάξε, αν, αν είναι να μιλήσουμε για κούραση, να, να υπενθυμίσω ότι τα υπάρχουν κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία τρέχουν σε προεκλογικό αγώνα εδώ και ένα μισό χρόνο. Α, δεν την έχει την εμπειρία. Να. Κατανοητό. Yeah. κατανοητό. Αυτό είναι φράση όμως, που και ο ίδιο είπε. Είμαι λίγο μήνε στην Ελλάδα. Εσεί θεωρείτε ότι όταν ένα άνθρωπο ο οποίο θα είναι αύριο. Μπορεί να είναι 50-50 ε, πρόεδρο ε, του αξιωματική Αντιπολίτευσης. Αυτομάτω εν δυνάμει πρωθυπουργό τη χώρα. Άγνοια σε αυτό το επίπεδο πολιτική, κατά την μου γνώμη, που εγώ δικαιολογώ όλα τα φραστικά λάθη, κάνουμε καθημερινά δεκάδε εμεί. Έτσι δεν λέω εγώ, δεν θέλω να πω τίποτα για τον άνθρωπο. Αυτό όμω δεν είναι. είναι το ξαναλέω, είναι ανθρώπινο, όλοι Όχι, έχουμε κάνει φραστικά λάθη. Ναι, κανένα δεν η η άγνοια δεν είναι επικίνδυνο πράγμα. Το είπα και πριν, το είπα και πριν και γι' αυτό ξεκίνησα από το παράδειγμα του επαγγελματικού Όχι στρατού. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, ε, κύριε Λιόπουλε. Το λέω, το λέω. Δενικότερα. Το λέω. Γι' αυτό ξεκίνησα από το, από το παράδειγμα του επαγγελματικού στρατού που κάποιο δεν μπορεί να μιλήσει για λεκτικό λάθο. Ήταν κάτι το οποίο ήταν γραμμένη θέση. Όταν σε τόσο, ζήτη, σε τόσο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την άμυνα τη χώρα. Από το ίδιο επιτελείο. Γιατί ο κύριο Αποστολάκη είναι στο επιτελείο του κύριο Κασελάκη. Ναι. Βγαίνει ο κύριο Κασελάκη και λέει επαγγελματικό στρατό. Και βγαίνει ο κύριο Αποστολάκη και λέει: Λάτσε ο επαγγελματικό στρατό. λέει ότι αυτό άλλο. δεν βοηθάει. Είπε για κοινωνική, κοινωνική θητεία των και γυναικών. Αρχή. Το γυναικών δεν το είχε πει από την αρχή. Άρα στρατεύονται γυναικών... οι γυναίκε που να ξέρετε. Κοινωνική... Βάσης, δεν μπορώ να απαντήσω. Εντάξει.